Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα woodbox, δεν ξέρω ποιο woodbox είναι, αν είναι του Απριλίου, αν είναι του Μαΐου, αν είναι του Ιουνίου, δεν ξέρω τι, εντάξει, ή του Μαΐου ή του Απριλίου είναι, γιατί έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα, έφτασε τέλη Μαΐου, οπότε ή χάσαμε το Απρίλη και αυτό είναι του Μαΐου, ή αυτό είναι το Απρίλη και του Μαΐου θα αργήσει άλλο τόσο, γιατί έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ το πήρα Παρασκευή, έφτασε τέλη Μαΐου, να πούμε, αρχές καλοκαιριού σχεδόν πιάσαμε. Λοιπόν, τώρα εδώ, και γενικά πρέπει να δούμε λίγο το θέμα των συνδρομών, τι γίνεται, γιατί δεν είναι η μόνη φορά που χάνουμε κουτί αυτά, γιατί τελευταία αργούν πολύ, άλλα δεν παραλαμβάνουμε καθόλου. Εντάξει, Woodbox έχει ξαναργήσει τόσο, αν θυμάστε τότε εκείνο το χτυπημένο που είχε έρθει, αλλά είναι και αυτό είναι ότι το πληρώνει σε γάμο. Είναι το γαμό, δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι το 20-25 ευρώ πόσο κάνει το κουτί, δεν είναι τα λεφτά, γιατί λεφτά έχουμε χάσει πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα χάσουμε λεφτά. Τότε με το Pop Shop Elgin έχω χάσει λεφτά, ας πούμε, τότε είχα πάρει το Revenge of the Sith το κουτί, τη Fango τα κουτιά και το Infinity War το κουτί. Το ένα το Infinity War που είχα παραγγείλει πρώτα, το είχα παραγγείλει με κάρτα τη Πειραιώς και ξέχασα, είχε περάσει και καιρό, το είχα ξεχάσει κιόλα. Μετά πότε να του στείλω, πότε να του κάνω. Το Revenge of the Sith τελικά νομίζω ήταν που το ακύρωσαν και μα είπαν κάντε τα λεφτά. Το Revenge of the Sith εκείνο ευτυχώ το πλήρωσα με PayPal και κάναμε μέσω PayPal βρήκα άκρη. Γιατί και μηνύματα που του έστελνα, ό,τι να είναι απαντήσει, δίναν εκείνο το χάλι. Δεν ήταν χάλια. Και τελικά τα μόνα λεφτά που έχασα, αλλά και εκείνα ήταν λεφτά, κανένα 60-70 ευρώ από το Infinity World το κουτί. Τώρα βαρέθηκα δηλαδή, βάλτε τα στον κόλο σα που να πάω να ψάξω τώρα Πειραιώς αυτά, αμφισβητήσει, συναλλαγή, να κάνω μαλακή αυτά. Βαρέθηκα εκεί. Μετά έχει τύχει πάλι να χάσουμε λεφτά από αγορές από το αγγλικό group. Εκεί είχα κάνει μαλακία και εκείνη ήταν δικιά μου μαλακία. Είχα παραγγείλει το San Diego Comic Con το Mountain, το Armor Mountain από το Game of Thrones. Και είχα πληρώσει κανένα 60, αλλά πώς εκείνο να βιαστεί. Κάτι να κάνει την αγορά, δεν ξέρω. Ενώ πάντα πληρώνω goods and services και πάντα αυτό να το ξέρετε και όλοι να κάνετε τέτοιες συναλλαγίες. Είτε με άλλα άτομα είτε αυτά να πληρώνετε goods and services, γιατί τότε το PayPal θα σας αποζημιώσει αν γίνει κάτι και κρατάει ένα μικρό fee βέβαια από τον πολιτή, νομίζω κυρίως είναι αυτό. Και αυτό εκείνο το είχα πληρώσει, είχα κάνει την κάθα και το πλήρωσα με friends and family, φίλοι και οικογένεια και την πάτησε. Και αν πληρώσει έτσι, δεν μπορεί να πάρει λεφτά πίσω. Δεν το έστειλε ποτέ το που πάει και εκεί, χάσαμε λεφτά. Τότε καλά και με εκείνο τον Dumbox εκεί. Και τον Dumbox ήμουν από του πρώτου που πίστεψα σε εκείνο τον Dumbox. Είχα κάνει τρίμηνη συνδρομή, παραλάβαμε μόνο δύο κουτιά. Μέχρι και την τελευταία στιγμή με ζήτησαν αν θέλω τα λεφτά μου πίσω. Με είχαν ρωτήσει με email ή στην ομάδα, νομίζω. Στη σελίδα του Facebook, νομίζω, μιλούσαμε αν θέλω τα λεφτά πίσω το τελευταίο 25 που είχε μείνει ή αν θέλω το κουτί. Πάλι ζήτησα το κουτί τότε, ένα κουτί που είχαν φτιάξει με 4 μπλουζάκια μέσα, τι είχαν βάλει, κάτι μια χαζομάρα. Και εκείνο ποτέ δεν έφτασε. Και εκεί βαρέθηκα τώρα για 25 ευρώ να κάτσω να ψάξω τα καινούργια κουτιά, τις καινούργιες ονομασίες, τέλος πάντων τις αλλαγές που κάνανε εκεί. Δεν με νοιάζει και εκεί βαρέθηκα. Βάλτε τα και εκείνα στον κόλλο σα πάνω. Δεν είναι τα λεφτά, είναι το γαμότο ότι ξέρει. Πληρώνουμε γι' αυτό και αυτό τώρα που είναι εύκολο τουλάχιστον αν χάθηκε κάποιο κουτί, ξέρεις, στέλνεις ένα μήνυμα, εδώ έχουμε καλύτερο customer service, λες μπορεί να μου στείλουν τα λεφτά μου πίσω ή ακόμα καλύτερα να μου στείλουν και το κουτί αν χάσαμε κάποιο κουτί. Μπορεί όλος αυτός ο πρόλογος να γίνεται τζάμπα, αλλά λίγο τελευταία είπα να το δούμε γιατί έχει χαθεί λίγο η μπάλα με τα συντηρητικά και με αυτά. Και με το πόσο τα αργούνε, κάποια όπως τα παραλαμβάνουμε και ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτό το Dumbox που λέγαμε, το Dumbox έκανε και ένα καλό. Το Dumbox είναι και η αφορμή που ξεκίνησε το κανάλι το Mostly Unboxing. Και έτσι μου είχε έρθει η ιδέα με τα συνδρομητικά κουτιά. Να ξεκινήσω μετά τα είδα, τα ψάξα λίγο καλύτερα. Να ξεκινήσω, ξέρω εγώ, να παίρνω και εγώ και να ανοίγω. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Mostly Unboxing του καναλιού. Πες μου ότι πάνω έχει φυλάδιο για να δούμε από την αρχή ποιο κουτί είναι. Ναι, ρε φίλε. Του Μαΐου. Οπότε μάλλον χάσαμε το Zipbox του Απριλίου. Μάλιστα. Περικοπές ξεκίνησαν. Εδώ είναι το περιοδικό. Το Woodbox Magazine είναι αυτό. Ωπα ρε μάλακα. Πες να φάγα spoil τι έχει μέσα το κουτί. Ναι κακός. Το είδα έτσι φυλάδιο και λέω θα έχει άλλα πράγματα. Αλλά πες να φάγα spoil μέσα εδώ τι θα έχει το κουτί. Τι θεματολογία έχει defense. Οκ. Ωραία θεματολογία. Πες να φάγα spoil και σε ωραίο αντικείμενο. Σε φιγούρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Πάμε. Έχουμε μία μπανάνα η οποία δεν ξέρω τι συμβολίζει, τι μπορεί να είναι αυτή η μπανάνα. Η μπανανόφλουδα μάλλον. Κάθε βοήθεια δεκτή εννοείται, αν δεν δούμε μέσα στο περιοδικό, στο leaflet τέλος πάντων, το φυλάδιο του αυτό, γιατί πλέον δεν είναι περιοδικό αυτό. Κρίμα και έχει και ωραίο Woodbox Magazine, πάει και αυτό. Έχουμε κάτι πιο μικρό, το οποίο, όπα. Nice tray, ω, ναι ρε φίλε, παγάκια. Παγάκια, ναι ρε φίλε, ωραία, εντάξει τώρα τελείωσε και το Game of Thrones και τα περισσότερα την προηγούμενη εβδομάδα που είδαμε το... Το Magic Box είχε πάλι θεματικό με Stark και με το φλασάκι. Τι ήταν, τελείωσε το Game of Thrones. Αλλά αυτές είναι παγωθήκες και είναι γαμάτες. Από την SD Toys. Έχουμε δει και άλλα πραγματάκια από την SD Toys. Licensed προϊόν, licensed αντικείμενο εννοείται. Έλα ρε φίλε, είναι ωραίες. Που εντάξει, γιατί να τα βάλεις όλα, αφού μπήκατε στη διαδικασία να το φτιάξετε αυτό. Να φτιάξετε αυτά τα παγάκια, αυτή την πάγο. Μικρή είναι τώρα, χαζομάρα. Είναι μικρό αυτό το silicone ice tray τέλος πάντων, αλλά.
Αφού μπήκατε στη διαδικασία να το κάνετε, γιατί δεν βάζετε ένα από του βασικού οίκου να βάλει και Λάνιστερ και Ταργκάριεν και ξέρω εγώ πώ, γιατί με χαλάει. Ο φαν των Στάρκ είμαι, αλλά λέμε τώρα έτσι. Το οικόσιμο των Στάρκ συνεχίζουμε. Πιάνω κάτι πάλι, τι είναι αυτό, ρε. Πατς, ωραίο. Ωραίο πατσάκι τη Tracer, Overwatch, Blizzard και αυτά, ωραίο. Ένα ωραίο αντικείμενο που δεν είμαι τόσο φαν, αλλά παίξαμε ένα καιρό Overwatch. Έπαιξε ένα καιρό Overwatch, ώσπου το ψιλοβαρέθηκα. Γιατί εντάξει, θα κάνει τα ίδια τη σεζόν αυτά. Κομπλέ είναι τώρα, αν βάλουν story mode μπορεί. Αλλά αυτό πραγματικά είναι ένα ωραίο πατσάκι, ένα ωραίο αντικείμενο. Από την Γκάγια, πώς την λένε αυτή την εταιρεία. Δεν έχουμε ξαναδεί και σε μπλούζες και αυτά. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αντικείμενο, πολύ ωραίο πατσάκι. Τρέχει να τα ανοίξουμε λίγο, να το δούμε λίγο καλύτερα εσείς. Έτσι αυτό δείχνει, έτσι, αλλά και να τα ανοίξουμε σαν πως τι θα γίνει. Κοίτα κλείσιμο που κάνουνε, ρε. Καλό τέτοιο, δηλαδή σχίζει στο. Έλα ρε φίλε. Και αυτό είναι μέσα. Εντάξει, μέσα είναι ένα πάτσα, αλλά έτσι ήθελα να το δω λίγο. Ναι, ωραίο. Tracer. Ωραίο και Overwatch. Όχι μια θεματολογία που γουστάρω τόσο πολύ, την είδα. Εντάξει, είχε την πλάκα του, τότε είχαμε πάρει και το Game of the Year, νομίζω Edition. Ήταν ωραίο, αλλά μέχρι εκεί. Θέλω πλέον τα παιχνίδια που παίζω, γιατί ούτε ξέρω, δεν έχω και πολύ χρόνο να ασχοληθώ να παίξω παιχνίδια. Αλλά έστω τα παιχνίδια που παίζω να. Έλα ρε μαλάκα, Fortnite. Τα παιχνίδια που παίζω. Έλα ρε μαλάκα, Fortnite, ωραία, τι δράση αυτή. Τουλάχιστον τα παιχνίδια που παίζω να μου προσφέρουν κάτι. Ένα παιχνίδι όπως το Assassin's Creed, όπως το God of War, όπως το. Ξέρω εγώ, να βλέπω κάτι σαν ταινία, όχι απλά να σκοτώνω τον χρόνο μου και να τελειώνει. Πλέον έχω φύγει από αυτή τη φάση. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μπρελοκάκι Fortnite. Εντάξει, μια θεματολογία που δεν μ' άρεσε καθόλου. Γενικά δεν μ' άρεσε το Fortnite σαν παιχνίδι καθόλου. Δεν ξέρω, δεν με τράβηξε. Το σκίσαμε κιόλας, αλλά μεταξύ μας θα πάνε να γαμηθεί. Αυτό το skin είναι τώρα. Ναι, αυτό το skin τέλος πάντων το. Κούντλ Κάδλ Team Leader. Ναι. Ή ό,τι είναι τέλος πάντων αυτό. Εντάξει. Πλακατζίδικο αντικείμενο. Φάνκο είναι, μπρελοκάκι είναι. Ωραίο αντικείμενο, δυστυχώς όμως όχι από μια θεματολογία που μας αρέσει. Δεν μπορούσε να είναι Marvel, Star Wars, Game of Thrones, κάτι. Harry Potter, ξέρω εγώ, Disney, κάτι. Έπρεπε να είναι Fortnite. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, πάμε στην μπλούζα. Ναι, έχει πράγμα το κουτί. Ω, τι είναι αυτό. Α, στην αρχή νόμιζε είναι τέτοιο. Στην αρχή νόμιζε είναι Dragon Ball. Όχι, είναι το άλλο, το. Πώς το λένε, Hero κάτι. Hero Academia. Ναι, My Hero Academia. Deco και αυτά. Κάτι ψηλό έχω δει από που πάει και τέτοια που ξέρω αυτού, αλλά. Λέω τώρα. Λοιπόν, τώρα εδώ πώς θα βγει αυτή όμως. Έλα ρε. Ας τη διαλύσουμε τελείως. Του άλλου μπλούζα δεν μας χρειάζεται. Και ωραία στάμπα. Και μόνο που την πιάνω τη στάμπα είναι γαμάτη. Μπράβο ρε. Το Woodbox βάζει πολύ ωραίες μπλούζες. Το Woodbox βάζει μπλουζάρες που δεν πρέπει να είναι στάμπα. Πρέπει να είναι αυτό το ψηφιακό τύπομα. Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να είναι κανονική στάμπα. Το Woodbox έχει μπλουζάρες. Το Woodbox τέλος πάντων με όποιο συνεργάζεται. Ωραίο. Έχουμε εδώ δύο παλικάρια του οποίου δεν του ξέρω καν. Κάτι ντέκου, μέκου, κάτι. Κάτι έχω δει, αλλά δεν ξέρω ακριβώς ποιοι είναι τώρα αυτοί. Μπορεί να είναι και αυτοί που λέω. Από την Diffused. Ωραίες, ωραίες. Και το My Hero Academia. Ένα άνιμε που δεν ασχολήθηκα και δεν νομίζω να ασχοληθώ και λόγω έλλειψης χρόνου. Και γενικά με τα άνιμε δεν το πολύ έχω. Είδα κάποια άνιμε. Αυτά, αλλά μέχρι εκεί είμαι φανατικός, ας πούμε, του παλιού καλού Dragon Ball. Όχι τώρα Super και τέτοια. Του Dragon Ball, του Dragon Ball Z και του Dragon Ball GT. Και το Dragon Ball GT μου αρέσει όσο και αν το θάψανε. Και το τελευταίο αντικείμενο που έφαγα spoil, ναι, ρε φίλε, είναι η Captain Marvel. Είναι η Captain Marvelara, είναι η γυναικάρα μας, η Carol Danvers. Danvers, πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Q-Fig, ό,τι Q-Fig έχουμε μέχρι στιγμής, δεν νομίζω να έχω αγοράσει μόνος μου Q-Fig. Όλα τα έχουμε βγάλει από συνδρομητικά κουτιά και έχουμε ήδη φτιάξει μια ψιλοσυλογούλα από Q-Fig. Μια 6-7 να έχουμε, ξέρω εγώ τώρα μέχρι στιγμής. Και είναι ωραία, μου αρέσουν τα Q-Fig. Έχουν τη δικιά τους ιδιαιτερότητα. Είναι από Quantum Mechanics, γνωστή εταιρεία στο χώρο γενικά σε φιγούρες, collectibles και τέτοια. Και έχουν αυτό το κάτι διαφορετικό με πολύ ωραία βάση, λίγο διόραμα, λίγο άλλο στήσιμο. Αυτή εντάξει δεν έχει και πολλά, ας πούμε, δεν έχει πολλά παπατζηλίκια, φετζηλίκια γύρω της. Έχουμε δει άλλα Q-Fig να έχουν τείχους, να έχουν πέτρες, να έχουν αυτά. Αυτή είναι λίγο πιο light, αλλά είναι μια ωραία στάση και να εκτοξεύει αυτό το ενεργειακό τόσο πάνω ότι βγάζει και με το σήμα της κάτω. Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφη. Ένα πολύ ωραίο αντικείμενο. Αυτό ήταν το spoiler που σας έλεγα που έφαγα μόλις άνοιξα το φυλάρι, έπεσε κατευθείαν σε αυτό το μάτι μου. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία, Q-Fig. Μ' αρέσουν τα Q-Fig. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και ταιριάζει και με τη θεματολογία. Γενικά η θεματολογία defense που το λέει. Εντάξει, κομπλέ. Ένα γαμάτο Q-Fig.
Έχουν αυτό το δικό τους το στυλ. Λοιπόν, μέσα το κουτί δεν έχει κάτι άλλο. Ω, στην μπανκίζει λίγο εδώ η φάση. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το κουτί το μέσα έξω να το δούμε λίγο καλύτερα. Αφού γυρίσαμε και την κουτάρα, έχει, είναι ωραίο, μου αρέσει και αυτό έτσι όπως είναι το σχέδιο του. Θυμίζει τώρα αυτό, μας γράφει και No 50, ξέρω εγώ πίσω. Ωραίο αυτό το. Είναι έξυπνο, είναι αρκετά έξυπνο αυτό που κάνει το Woodbox με τα κουτιά. Μου αρέσει αυτή η φάση που κάνει. Και εδώ εντάξει τώρα αυτό να είναι, ξέρω εγώ, κάποιο vault, κάποιο είδος safe house, κάποιο. Γιατί είναι και defense θεματολογία. Τώρα κατά πόσο ταιριάζει αυτό. Όχι, αυτό είναι κάποιο είδος safe house λογικά. Κάποιο vault έτσι μέσα που του κλείνουν εκεί που είναι κλεισμένο τώρα κάποιο μέσα για την προφύλαξή του, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο θυμίζει τουλάχιστον. Έχουμε και τα σήματα του Woodbox και αυτά. Ωραία. Πίσω ήταν μα έγραφε No 50. Ωραίο. Και ωραίο κουτί και γεμάτο κουτί. Και ωραία, πάμε τώρα να δούμε. Λογικά χάθηκε το Zipbox του Απριλίου. Οπότε πρέπει να του στείλω ένα μήνυμα ότι πάλι χάθηκε το κουτί και αυτά. Μαλακή του μπάνες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πάμε να δούμε μέσα και το περιοδικάκι μας τι μας έχει. Άμα δεν κάναμε τέτοιο. Κάνουμε μαζί. Θα κάνουμε μαζί, είναι η πολλωστή φορά που γίνεται αυτό. Κόπηκαν αρκετά αυτό που λέγαμε από το περιοδικάκι. Κόπηκαν αρκετά, δηλαδή πλέον είναι αυτό. Πάει όλο και όλο το περιοδικάκι. Με τα ενδιαφέροντα άρθρα, με τα ξέρω εγώ. Εντάξει, λογικό, τουλάχιστον αφού βγάζουν ακόμα και αυτό το leaflet, ας πούμε, είναι ωραίο. Τι να πεις τώρα για το Mega Woodbox, ειδικά κοιτάξτε τι είναι το Mega Woodbox. Απλά. Έχουμε εδώ ένα γαμάτο, ένα πολύ ωραίο γαλματίδιο της Diva, το οποίο μπορεί και να το παίρνει αυτό. Πραγματικά, figuring. Τι πόβρο τη figuring, μαλάκο να μου. Τι figuring, αυτό είναι ολόκληρο τέτοιο να μου. Τουλάχιστον εδώ φαίνεται μεγάλο για να πετύχει τέτοια λεπτομέρεια. Πρέπει να είναι και μεγάλο αυτό το. Τέλος πάντων, Pack of 5 Switch Games. Ο Nintendo Switch W3 Limited Edition. Κοίτα εδώ τι δίνει, ρε φίλε. Κοίτα εδώ τι δίνει, Jack. Cinema Project. Εντάξει, έχουμε προβολάκι. Nintendo Switch και αυτά. The Witch King και Figure. Και το Witch King το. Εξαιρετικό. Το Mega, το Mega Woodbox εξαιρετικό. Μακάρι να κερδίζαμε κάποια στιγμή ένα Mega Woodbox. Και γιατί όχι, και αυτό μου άρεσε πολύ. Ωραίο. Και 5 παιχνίδια για το Switch. Μα έχουμε και παιχνίδια να παίζουμε το Zelda που δίνει το Switch. Θα πάει για giveaway. Και τα άλλα θα μας πίνουν. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε εδώ. Το φιγουράκι 15 ευρώ το Q-Fi. Εντάξει, μια λογική τιμή. Το t-shirt ένα 20-άρικο. Και ένα ωραίο t-shirt. Εγώ μπορεί να το έλεγα και κάνα 25. 20 με 25 θα το έλεγα και εγώ κάπου εκεί. Μια και έχει και ωραία στάμπα και είναι license εννοείται. Αλλά αν αυτό ήταν license, κανένα στάμπα, κανένα τέτοιο, θα ήταν κάποιο 25. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Game Fund αυτά. Αυτά μας τα δίνει 7 ευρώ. Εντάξει, εγώ μπορεί να τα έλεγα και κάνα τάλιρο. Εκεί 5 με 8, κάπου εκεί θα τα έλεγα αυτό εδώ το Ice Tray, Ice Cube Mold βασικά όπως το λέει. Παγωθήκες τώρα, μαλακή σου, παγωθήκες είναι αυτές. Το πατσάκι μας το δίνει 5 ευρώ. Εντάξει, γιατί όχι, μια ωραία τιμή για το πατσάκι εννοείται. Εν τω μεταξύ, τι το. Αυτό μας το δίνει 4 ευρώ πάντα. Εντάξει, Defense Pin. Αυτό δεν ξέρω τι παίζει. Ρε, εσείς να είναι από το Balloon Tower Defense. Δεν ξέρω, use up your cells, mushrooms and lightning bolts. Αυτά που γράφει ένα παλιό παιχνίδι Bloons, τι το έλεγε, Balloons Tower Defense που είχε στα μαϊμουδάκια. Πόσο τόλιο να γίνει το παιχνίδι στη Funny Games, funnygames.biz. Άμα είναι από εκείνο, δεν ξέρω, βοηθήστε, μάλλον είναι κάπου αλλού και είναι από εκείνο. Εντάξει, κορυφή πραγματικά. That's what I think, round and win the race test with his little bar. Race tests, race. Μάλλον όχι. Μένα πήγε το μυαλό μου εκεί, οπότε μάλλον όχι. Βοηθήστε με κάτω στα σχόλια που παίζει να είναι αυτή η μπανανούλα. Και δεν μας έχει μέσα το. Δεν μας έχει μέσα αυτό. Τι είναι το δωράκι αυτό, έξτρα πάτε ένα δωράκι να έχετε. Γιατί όχι, ευχαριστούμε πολύ ένα μπρελόκ του από Fortnite. Γιατί όχι να μπει και στα κλειδιά. Ούτως ή άλλως δεν με ενδιαφέρει. Τα άλλα όσα μπρελόκ έχω πάρει μετά δεν τα άνοιξα να τα βγάλω από τα κουτιά. Αυτό θα δούμε. Νομίζω αυτά, όχι, ένα ωραίο κουτί. Ένα ωραίο κουτί και γεμάτο κουτί με ωραία αντικείμενα, ειδικά το QC. Έκλεψε για άλλη μια φορά την παταστική. Αυτό μου άρεσε. Τα άλλα δεν από θεματολογίες που γουστάρω τόσο πολύ, αλλά και αυτό το αντικείμενο μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το αντικείμενο, παρόλο που δεν είμαι τόσο fan τη θεματολογία, αυτό το patch δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ, όπως είναι Tracer και αυτά που γράφει. Γιατί είμαι fan τη Tracer, τόσο μεγάλο fan του Overwatch, αλλά ένα πολύ ωραίο αντικείμενο που το αναγνωρίζω. Νομίζω αυτά τα παιδάκια είδε στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το κουτί και αυτά εννοείται. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.